χαρακτήρα για την εμφάνισή σας, να μας πείτε έτσι ένα σχόλιο για το παιχνίδι σήμερα. Από την αρχή φαινόταν ένα παιχνίδι που με πολύ πάθος. Και η μια ομάδα και η άλλη το ήθελε πολύ την νίκη. Εμείς ήρθαμε φυσικά για την νίκη, δεν μας βγήκε. Αυτά. Ήρθαμε Μουλάρνακα να πιάμε το διπλό στην Πάφο. Με την πρώτη ευκαιρία να εκμεταλλευτήκαμε την αδυναμία του αντιπάλου, σκοράραμε. Μετά το επόμενο λοιπόν του παιχνιδιού προσπαθήσαμε, αλλά μας έφυγε το παιχνίδι όπως θέλαμε. Βγάμε το έναν πόντο και συνεχίζουμε το πλαθείο μας. Και είναι η φετινή σας στόχη? Η φετινή μας στόχη είναι πρώτα να πάμε καλύτερα από πέρσι, να γίνουμε καλύτεροι ατομικά ως παίχτες. Και η τετράδα πιστεύω είναι ένας πολύ ψηλός στόχος για να έχουμε, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Βεβαίως, όπως είπε ο Δημήτρης, να έχουμε μια καλύτερη θέση από την πέρσι, να εκμεταλλευτούμε το κάθε μάτς όπως και ό,τι άλλα μπορούμε, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή θέση στο πλαθείο. Ποια είναι τα όνειρά σας? Θα θέλετε να γίνετε επαγγελματίες στο ποδόσφαιρο? Ναι, η πρώτη κατηγορία πιστεύω για όλους που παίζουν είναι στόχος, όπως και για μένα. Θέλω συγκεκριμένα να παίξω στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Αγαπημένος ποδοσφαιριστής? Ο Τσάβι, λόγω του ότι παίζει πολύ απλά, πολλοί θα ακούσουν ότι είναι κοντός και αδύναμος, αλλά αυτός θα αλλάξει τα πράγματα και φαίνεται πιο σκληρός. Τα όνειρα σου, αγαπημένη ομάδα, αγαπημένος ποδοσφαιριστής? Τα όνειρα μου είναι βεβαίως πρώτα να έχω μια καλή δουλειά. Αν βγει το ποδόσφαιρο, βεβαίως η πρώτη κατηγορία είναι ένας μεγάλος ανταγωνισμός που ο καθένας που μας θα ήθελε να αγωνιστεί. Όσο για το ίδιο είναι ο Μπουφόν στη Γιουβέντους, λόγω των πολλά καλών ανακλαστικών που έχει και το μεγάλο όνομα που έχει αφήσει στο ποδόσφαιρο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.